πάνω ο καιρός για να το σκάσω. Ήρθε το άστρο με τα ξέπλεκα μαλλιά. Με μια σαΐτα από τον πόθο πυρωμένη ρίχνει πενιές στη μικρά βελονιά. Με μια σαΐτα από τον πόθο πυρωμένη ρίχνει πενιές στη μικρά βελονιά. Μέσα στη ζούγκλα την τρελή της οικουμένης μπαίνει το άστρο με τα ξέπλεκα μαλλιά. Με μια σαΐτα τη χαρά θε να σκορπίσει στο πεδωμάνι διπλό βελονιά. Με μια σαΐτα τη χαρά θε να σκορπίσει το πεδωμάνι διπλό βελονιά. Σ' αυτή την πέτρα που ο χρόνος δεν ορίζει φτάνει το άστρο με τα ξέπλεκα μαλλιά. Και οι σαΐτες μες στη γνώση που τυγμένες δώρο γλυκό τριπλό βελονιά. Και οι σαΐτες μες στη γνώση που τυγμένες δώρο γλυκό τριπλό βελονιά. Σε αυτή την πέτρα, Μάρτιο 1996, Μύχη, Σπύρος Ιωαννίδης, Κώστας Σερνάνης. Το άλμπουμ λεγόταν «Εμείς οι Έλληνες». 3 Σεπτεμβρίου 1997, Μύχη, άπαντα ανοιχτά σε παρένθεση, τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας, τον οποίο θέλω να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που σε μία σύμπτωση που θα δώσει συνέντευξη στις 7 στη Φωνή της Ελλάδας δέχτηκε και ήρθε πιο νωρίς εδώ για να μιλήσει για τον Κώστα του Χατζηδουλή, με τον οποίο γνωρίζεστε από πότε? Από πάντα. Από πάντα. λίγο μετά την εφηβική ηλικία. Πώς έγινε? Πού? Στη δισκογραφία? Ήρθε ο Κώστας και με βρήκε. Ναι. Όταν εγώ ήμουν 19 χρόνο, δεν είχα πάει ακόμη φαντάρος, όμως τραγουδούσα. Ήξερε ότι τραγουδούσε. Υπήρχε ένα παιδί που έλεγε λαϊκά τραγούδια. Ήρθε και με βρήκε. Ήταν μια ιδιαίτερη γνωριμία αυτή με τον Κώστα και πολύ στενή. Γίναμε πια σαν οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή φοβάμαι να μην γίνω αδιάκριτος, ήρθε και σας βρήκε με ποια αφορμή? Με κάτι που είχε στο νου του για τη δισκογραφία ή σας είχε ακούσει? Όχι, και θέλει να σας γνωρίσει. Ήρθε γιατί ήθελε να με γνωρίσει. Είχε παρακολουθήσει τις κάποιες βραδιές που είχαν γίνει για τον Μάρκο Μαμακάρη. Δεν μου είχε μιλήσει. Αυτά είχαν γίνει 1,5 χρόνο πριν. Ναι. Με τον, ήξερε τον... Οπότε 19 χρόνων ακόμα ζούσε και ο Μάρκος. Βεβαίως. Ναι. Ήξερε τον περισσότερο το, και ο γιο του Μάρκου, όχι το Δομένικο, το Στέλιο. Το Στέλιο. Δεν ξέρω αν μιλούσαν πολύ, δεν μου έλεγε. Αργότερα μου τα είπε αυτά. Ήταν λίγο επιφυλακτικός γενικά, γιατί ήταν και πολύ σεμνός εκείνα τα χρόνια. Ήταν μαζεμένος, δεν ήταν πολύ εξωστρεφής όπως τον γνωρίσαμε εμείς μετά όλοι. Δηλαδή και εσύ και εμείς και οι φίλοι πολύ, του. Πολύ πολύ λιγότερο, ελάχιστα τα τελευταία αλλά χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή ο Κώστας άρχισε πια να βγαίνει. Ναι. Άρχισε να γράφει, να μιλάει, να κάνει όλα αυτά που έκανε. Κάνε παρέες, έφτιαχνε. Τους δίσκους, τις συλλογές, αυτά όλα. Όλα αυτά.
Στην αρχή μου έφερνε κάτι σημειώματα. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία. Λοιπόν, μου έλεγε κάποια πράγματα καλά. Μου έλεγε μια εκδοχή δική του για τον πατέρα μου. Ναι. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε το λαϊκό τραγούδι. Τον οποίο τον είχε γνωρίσει τον πατέρα σας. Προφανώς. Προφανώς τον είχε γνωρίσει. Ναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είχαν στενή σχέση, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι τον ήξερα. Και να μην τον ήξερε δεν έχει καμία σημασία. Αλλά ήξερε τα πάντα γύρω από όλους. Χωρίς να μιλάει ποτέ ο Κώστας, ήταν ο μεγαλύτερος κουτσομπόλης, με την καλύτερη έννοια που μπορώ να πω. Ήξερε τα πάντα. Ήξερε που ήσουν εχθές, που ήταν ο πατέρας μου προχτές, ή και την Γκρέη που ήταν προχτές το βράδυ, τι έκανε ο Στάτους Διονυσίου. Τα ήξερε όλα. Τα έλεγε στους πολύ ειδικούς του. Για να γίνεις δικός του, έπρεπε να βαφτιστείς. Αν δεν βαφτιζόσουν μέσα στην παρέα του Κώστα και μέσα στο στέκι του, δεν υπήρχε περίπτωση. Και τα προπετούμενα αυτά είχαν να κάνουν με το τραγούδι, με τις γνώσεις σου για το παλιότερο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό που έψαχνε ο Κώστας είναι πρώτα-πρώτα τους χαρακτήρες. Μάλιστα. Έλεγε αυτός μου κάνει. Αυτές δεν μου κάνει. Το διάλεγε. Έφτιαχνε μια, πώς να την πούμε τώρα, έφτιαχνε μια περιπατητική σχολή, να την πούμε έτσι. Ναι, δική του. Εκεί πάντα στον Πειραιά? Όχι. Δεν ήταν και στην Αθήνα. Ναι, και στην Αθήνα. Ναι. Εμείς αρχίσαμε πια. Συγγνώμη, είμαι και λίγο κρυωμένος. Εμείς αρχίσαμε να έχουμε καθημερινή σχεδόν σχέση όταν πια έφυγα από τη Μαρινέλα και από τα Δειλινά. Ναι. Γιατί ενώ με παρακολουθούσε στενά εκείνες τις εποχές, δεν ήταν πολύ κοντά. Περίμενε, λες και το περίμενε, σου λέει αυτός κάπως με κάποιο τρόπο θα έρθει σε εμάς. Και το ήξερε ότι θα γίνει έτσι. Εγώ λοιπόν μετά από τα... όταν σταμάτησε η Μαρινέλα να δουλεύει, έπρεπε κάτι να κάνω. Η ίδια μου είπε, όταν αρρώστησε για λίγο καιρό και διέκοψε τις δουλειές της, μου είπε τώρα πρέπει να κοιτάξεις το δρόμο σου, να βρεις κάτι. Της είπα λοιπόν ότι η πρώτη πρόσκληση έγινε από τον Θωμά Μαχαλίδη να πάω να παίξω με τον Στράτο Διονυσίου στα Δειλινά και μου είπε εσύ από τώρα και μπρος θα καθορίσεις το μέλλον σου, προχώρησε. Και έτσι έγινε. Ο Κώστας ερχότανε, μας έβλεπε εκεί, έβλεπε ας πούμε την παρέα μας. Εγώ πήρα τη Χαρούλα, το Γιάννη, με τη Δήμητρα είμαστε φίλοι. Με όλους αυτούς ο Γιάννης είχε, ο Κώστας είχε κάποιες σχέσεις, μικρές ή μεγάλες. Μαζί είχαμε λίγο πιο πολύ, γιατί ήξερε την καταγωγή μου, ήξερε τους κοινούς φίλους, ήξερε τη σχέση του πατέρα μου με τον Τζιτσάνη, ήξερε τη σχέση του πατέρα μου με τον Ανέστο, τον μπουζουξί του Τσιτσάνη. Ήξερε από τον Καλέργη, από τον Σαλασίδη, από τον Τουρκάκη, από τον Καλφόπουλο. Ήξερε πώς συμπεριφέρθηκα εγώ τα πρώτα δύο χρόνια που πήγα στο Στελάκι. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ήξερε, γι' αυτό σου λέω προηγουμένως ότι ήξερε τα πάντα. Ήταν... Οπότε λοιπόν, όταν πια κατέβηκα στην Πλάκα, ήταν κάθε βράδυ εκεί. Ναι. Όταν σου λέω κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Ήταν από τις 7-8 η ώρα μέχρι τις 2 καθόταν εκεί. Γιατί τότε κάναμε τα Σαββατοκύριακα, κάναμε και 2-3 προγράμματα. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων. Μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν και η Δημητρά προφανώς και ο Μητσιάς, ο Μανώλης, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Κώστα. Και τον αγαπούσε πολύ και ο Κώστας. Και όχι μόνο, όλοι οι άνθρωποι που είχαν κάτι κοινό να πούνε, αυτοί που αγαπούσαν τα λαϊκά τραγούδια, κυρίως τον Τζιτσάνι κλπ, ήταν κοντά. Εμείς δεθήκαμε λίγο παραπάνω, γιατί πολύ πολύ νωρίς του είπα το μεράκι μου, του λέω πρέπει να φτιάξω ένα δίσκο με ρεμπέτικα τραγούδια. Με ακτινοσκόπησε λοιπόν, άρχισε να με ρωτάει γιατί θες να τα κάνεις αυτά τα τραγούδια, τι θέλεις να πεις, τι θέλεις να βάλεις, τι θέλεις να βγάλεις. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, πριν ολοκληρώσω και πριν αποκτήσω στενές σχέσεις με τον Παναγιώτη Κουνάδη, η πρώτη μου γνωριμία ήταν ο Κώστας. Με γνώρισε και στον Μαρίνο το Βαγγέλη, με γνώρισε και στους άλλους συλλέκτες. Και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, αλλά στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Κύπρο. Πήγατε εκεί μαζί? Σε μερικά μέρη πήγαμε. Ναι. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό που σου λέω, μια ατμόσφαιρα περισσότερο οικογενειακή, λίγο αδελφική.
Μιλούσε με τον Χρήστο, μιλούσε με τη Γερασουλτάνα, τη μάνα μου. Ήταν δηλαδή πολύ κοντά. Και έτσι ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία να κάνουμε τα 50 χρόνια ρεμπέτικου. Και τα ρεμπέτικα της κατοχής. Και τα ρεμπέτικα της κατοχής αργότερα. Εκεί ήταν πιο μέσα στην δουλειά αυτή. Το ίδιο ήταν, ακριβώς το ίδιο. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο Κώστας ήταν μαζί μας διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια. Όμως ο Κώστας ως ο προϊόντος του χρόνου άρχισε πια να ζητάει και τον τελευταίο καιρό πολύ περισσότερο περισσότερη μοναξιά σε βαθμό πολλές φορές απομόνωσης. Εγώ τον καταλάβαινα πολύ γιατί κάποιες στιγμές η ατμόσφαιρα άλλαξε. Η πραγματικότητα αλλοιώθηκε. Οι εταιρείες δίσκων κάναν ό,τι θέλανε. Βγάζαν υλικό, το παίρναν, το αφήνανε. Μερικοί χωρίς να έχουν κάποιο λόγο βλέπανε το ρεμπέτικο τραγουδί ως αδέσποτο κήπο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε ένας 10 τραγούδια, τα βάζει στο όνομά του, έπαιρνε άλλους 50, τα ξανάβαζε. Είχε θυμώσει ο Κώστας με αυτή την ιστορία και βεβαίως είχε θυμώσει πάρα πολύ και με την IP. Διότι για πρώτη φορά στην IP, μαζί με τον Κώστα, βάλαμε το θέμα των αδέσποτων τραγουδιών. Τι γίνεται με τα αδέσποτα τραγούδια και με τα δημοτικά τραγούδια. Σε μένα δόθηκε η απάντηση ότι ακόμα είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Στον Κώστα μιλήσανε με έναν διαφορετικό τρόπο, διότι ο Κώστας είχε ήδη αποκτήσει, λόγω της παραγωγικής του ιδιότητας, είχε αποκτήσει σχέση με την IP. Και όταν τον ρώταγα τι θα γίνει, βρε Κώστα, με αυτό, μου λέει: θέλει δουλειά αυτό πολύ, θέλει πολύ αγώνα. Κοίταξε, φτάσαμε πια στο 2016-17 για να γίνει η ρήξη με την IP. Αυτό που λέτε, ναι. Βεβαίως. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας ο χειρότερος ύφαλος στην πλεύση του λαϊκού μας τραγουδίου ήταν η IP. Έκανε όμως μικρές παραγωγές είτε και σε εφημερίδες σχεδόν είτε και πρόσφατα, αλλά διατήρησε πάντα αυτή την αισθητική που είχε, αυτή τη σφραγίδα που ήξερες ότι παίρνεις ένα δίσκο που θα είναι φροντισμένος από την αρχή μέχρι το τέλος, ως προς το ένθετο, ως προς το ρεπερτόριο, ως προς τη ροή του ρεπερτορίου. Αυτό πάντα το είχε. Αυτό το είχε, ναι. Γιατί στην ουσία ήθελε να φτιάχνει βιβλία. Ναι. Δηλαδή ο δίσκος, ο Χατζηδηλούς αγαπούσε τη δισκογραφία, αγαπούσε το βινήλιο. Μην ξεχνάς ότι ήταν χιλιάδων δίσκων συλλέκτης από την παλιά περίοδο, έτσι, ίσως από τους σημαντικότερους. Δεν είχε όμως πολλά χρήματα για να την ολοκληρώσει. Άλλοι άνθρωποι έκαναν καλύτερες συλλογές. Και πολλές φορές είχε και στένωση, ας πούμε. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της συλλογής. Και δεν έβρισκε στιγμή, και μέσα για να τα βγάλει. Και κάποια στιγμή το σταμάτησε. Όμως όλα αυτά τα σχόλια που έχει κάνει, όλες αυτές οι βιογραφίες, όλα αυτά τα άρθρα που έχει γράψει ο Κώστας, είναι ένας πολύτιμος, θα έλεγα, ληξίαρχος του λαϊκού μας τραγουδιού. Και πρέπει να σου πω ότι το σοκ για μένα ήταν πολύ ισχυρό. Διότι δεν έμαθα καν το θάνατό του τη μέρα που έγινε. Το έμαθα μια μισή μέρα μετά, που είναι τραγικό για μένα. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι τον τελευταίο καιρό μιλούσαμε σχεδόν σπάνια. 3-4 φορές το χρόνο, μόνο. Άλλοτε από επιλογή δική του, άλλοτε από δική μου. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μεγαλώνουν και παραξενεύουν. Δεν μπορείς να κάνεις σε όλους τα χατήρια. Κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν το δικό τους δρόμο. Εγώ είμαι και λίγο άνθρωπος που θέλω να γυρίζω συνεχώς σελίδες. Νομίζω ότι οι μέρες και οι μήνες της ζωής είναι σελίδες και θέλω να τις γυρίζω. Αν μείνω στην ίδια σελίδα, μαραζώνω. Θέλω να γυρίζω το βιβλίο μου. Θέλω να πλέει μέσα στις πνέες στις σελίδες του αέρας. Οι άνθρωποι όμως γυρίζουν μαζί με τις σελίδες. Οι ήρωες και οι χαρακτήρες ενός βιβλίου τους ξανασυναντάς στις επόμενες σελίδες. Δεν διαφωνώ. Απλώς το λέω γιατί αισθάνομαι άσχημα που έμαθα για το θάνατο του Κώστα, του φίλου μου, μια μισή μέρα μετά. Αυτό για μένα είναι μια απώλεια. Και μπορεί σε αυτό να φταίμε και οι δύο. Φταίει και ο Κώστας, φταίω και εγώ. Αυτό είναι. Είναι κρίμα γιατί ο Κώστας δεν ήταν μεγάλος ηλικία, όπως ξέρετε. Έτσι. Ναι. Απομονώθηκε. Άφησε το σπίτι του στη Θεατίδα. Πήγε λίγο παρακάτω.
Τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω με ποιους έκανε παρέα και ποιους ζούσε. Πίσω, ναι. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Μιλούσε περισσότερο με την Άννα παρά με μένα. Εντάξει. Γιατί εγώ ήμουν και λίγο αυστηρός μαζί του. Έτσι. Υπήρχαν πράγματα που του τα έλεγα από πάντα. Του λέω, Κωστή μου, όχι. Θα με πάρεις να μιλήσουμε χωρίς αυτό ή εκείνο. Με αυτό και με εκείνο δεν θα μιλάμε. Κάτσε μόνος σου. Λοιπόν, και το έκανα λίγο κήρυγμα και αυτό δεν το ήθελε ο Κώστας. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Να είναι καλά εκεί που είναι, θα μας λείψει πολύ. Πραγματικά δεν έχω τι να πω σε όλα αυτά που είπατε, τα τόσο ειλικρινή, τα τόσο αληθινά, παρά να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που δεχτήκατε να έρθετε εδώ να πείτε αυτά τα από καρδιάς λόγια για έναν άνθρωπο που είχατε παράλληλους δρόμους, άσχετα εάν η απόσταση μεταξύ τους ήταν πιο μικρή ή πιο μεγάλη. Έτσι είναι, έτσι ανά τις δεκαετίες. Εντάξει, όταν μεγαλώνουμε, ναι, θέλουμε και εμείς τις αλλαγές μας. Καμιά, ναι, φορά θέλουμε περισσότερο κόσμο, άλλοι θέλουν λιγότερο, άλλοι θέλουμε περισσότερες διαδικασίες, άλλοι λιγότερες. Ο Χατζηδηλής όμως είναι ένα πρόσωπο. Το είπα προηγουμένως, όσον αφορά τη ληξιαρχική του, ναι, λειτουργία, ναι, αλλά, ναι, 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 εκτός από αυτά, ένας χαρακτήρας του ρεμπέτικου τραγουδιού. Δηλαδή, όταν λέμε για αναβίωση του ρεμπέτικου τραγουδιού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είναι οι βασικοί του προτεργάτες. Ένας από τους βασικούς προτεργάτες αυτής της αναβίωσης είναι ο Χατζηδουλής. Είναι σαφώς και ο Κουνάδης. Mm. Είναι σαφώς και ένα-δυο άνθρωποι ακόμη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ρόλο έπαιξε. Ο Κώστας Χατζηδουλής έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε πάρα πολλούς από εμάς και βαδίσαμε το μονοπάτι, κάναμε παρέες από την εποχή του Σχορέλη, φτιάχτηκαν δεκάδες βιβλία, δόθηκαν πληροφορίες στο κοινό, έμαθε ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Τραγούδια, παλιές ογραφήσεις. Και φτιάξαμε μαζί, κάναμε και αυτούς τους δύο-τρεις καταπληκτικούς δίσκους. Δεν είναι λίγο αυτό. Η σχέση μας με τον Τζιτσάνι, οι εκπομπές που κάναμε, η σχέση μας με τη Μαργαρόνη, οι συνεντεύξεις που πήραμε, η κίνηση που απέκτησα εγώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία ήταν από την προτροπή του Κώστα. Είναι δηλαδή ένα κομβικό πρόσωπο στην δική μου διαδρομή. Επίσης, ο Κώστας είχε πολύ ιδιαίτερα προσωπική σχέση με όλους. Με τον Τουρκάκη, με τον Γκαλφόπουλο, με τον, με τον Περπινιάδη, με τους περισσότερους, με τους οποίους είχα ζήσει εγώ. Ήξερε λοιπόν, τα ήξερε όλα. Και έτσι δεν ήταν ποτέ μακρινός στη σχέση μας και με τους άλλους. Με τον Γενίτσερ, τον κάναμε για να μπούμε στη δουλειά, τη διακασία να κάνουμε. Έγινε στρελής, χιλιάδες ανέκδοτα. Δηλαδή πώς ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνη την εποχή, ήταν απίστευτο. Αυτά θα μας λείψουν. Αυτό όμως θα σας τον φέρουν και στην μνήμη, πέρα από τις όποιες διαφωνίες και τις αντιπαλότητες ή τις άλλες απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις των τελευταίων χρόνων. Άσχετα που λέει και το τραγούδι που έχουμε διαλέξει από τα ρεμπέτικα της κατοχής, «Αδερφό στον αδερφό». Καλά, ποιος να το περίμενε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξαναγίνει επίκαιρο αυτό. Ναι. Αλλά όμως, αδερφός τον αδερφό μεν, αλλά η σχέση παραμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νταλάρα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα καλά, πολύ. Καλά, σιδερή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και γιατί αφιερώνεις αυτό τον λίγο αλλά σημαντικό χρόνο για έναν άνθρωπο που ήταν τόσο σημαντικός για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Κι ακόμα καεί, κι ο αδερφός τον αδερφό μας βάλαν και χτυπάει. Κι ο αδερφός τον αδερφό μας βάλαν και χτυπάει. Γέμισα τσάλι ο ουρανός κι η γη ακόμα καεί. Μια έβρισε τον ουρανό
και μια τη γη κοιτούσε. Μια έβριζε τον ουρανό και μια τη γη κοιτούσε. Στο φίλημα του στο στερνό πουλί πικρό λαλούσε. Κάτω χτυπιέται το δεριό βαρύ και λαβωμένο. Το τσακισμένο του κορμί κοιτάζει ντροπιασμένο. Γέμισα τσάλιο ουρανός κι η γη ακόμα χάει. Κι ο αδερφός τον αδερφό μας βαλάν και χτυπάει. Ήταν ένα τραγούδι του Οδυσσέα Μοσχονά από το 1948, έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιώργος Δαλάρα στα ρεμπέτικα της κατοχής, με την συνδρομή του Κώστα Χατζηδουλή, όπως με την βοήθεια και την επιμέλειά του σε ό,τι έχει να κάνει με σημειώσεις, με σχόλια, με αρχείο. Κυκλοφορεί το 2001. Το Φεβρουάριο του 2001 πραγματοποιούνται οι παραστάσεις, το αφιέρωμα του Γιώργου Νταλάρα στο Βασίλη Τσιτσάνη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μάρτιο του 2001 υπάρχει μια κασετίνα που επιμελείται ο Κώστας Χατζηδουλής, και έτσι θα κλείσουμε το σημερινό πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Κώστα Χατζηδουλή. Μια κασετίνα με δύο CD που περιέχουν τις ηχογραφήσεις από τις παραστάσεις του Μεγάρου, με ένα DVD αντίστοιχα, αλλά και με ένα τρίτο CD που περιέχει στο μεγαλύτερο μέρος του ανέκδοτες ηχογραφήσεις με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιώργο Νταλάρα, και με μία από τις ηχογραφήσεις αυτές θα σας αφήσουμε. Σκαλοπάτι, ποσόν. Σαν. Σαν. Εισαγωγή από εδώ αρχίζει, από εδώ. Ντο. Το 1979 το σκαλοπάτι σου, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιώργος Νταλάρας. Ευχαριστώ τον Νίκο Τσιμπλάκη που φρόντισε τον ήχο. Σιδερής Πρίτης ήταν στη μέλη και την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο 6 με 7 το αφιερωμά μας στον Κώστα Χατζηδουλή, και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του θα μιλήσουν αύριο και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τις δισκογραφικές εκδόσεις που επιμελήθηκε ο ίδιος. Καλό σας βράδυ. Θα κάνω για κρεβάτι. Αφού την πόρτα σου την άφησες κλειστή, θα μείνω έξω μια και το βάλες γυνάτι. Κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Θα μείνω έξω μια και το βαλές γυνάτι. Κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Thank you.
σκαλοπάτι σου απόψε θα ρωτήσω. Γιατί εκείνο μου κρατάει συντροφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαναπατήσω, να δω τα μάτια σου γλυκιά μου ζωγραφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαναπατήσω, να δω τα μάτια σου γλυκιά